Πλέον επικρατεί ηρεμία, όμως κανείς δεν ξέρει πότε θα επιστρέψουν οι ακροδεξίοι. Η περιοχή γύρω από το κέντρο υποδοχής του Χάιντενάου μετετράπη σε πεδίο μάχης όταν εκατοντάδες νεοναζί διαδήλωσαν κατά των μεταναστών. Οι Γερμανοί ακροδεξίοι φώναζαν έξω, οι ξένοι που πλημμύρισαν τη χώρα ακολούθησαν σφοδρές συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας. Μετά τη συνάντησή της με τον Φρανσουά Ολάντ με θέμα το μεταναστευτικό, η Γερμανίδα Καγκελάριος καταδίκασε τη δράση των ακροδεξιών. Υπήρξε μια επιθετική και ξενοφοβική ατμόσφαιρα που σε καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτή. Η προσπάθεια ακροδεξιών να περάσουν μηνύματα μίσους είναι πραγματικά αποκρουστική. Όμως είναι εξίσου απαράδεκτο να βλέπουμε πολίτες και οικογένειες με παιδιά να συμφωνούν με τους νεοναζί και να τους υποστηρίζουν ανοιχτά. Ο Φρανσουά Ολάντ σημερίζεται την οργή της Άγγελα Μέρκελ για τα βία επεισόδια. Ο Γάλλος πρόεδρος ζητεί από όλους να κατανοήσουν πως το ζήτημα δεν αφορά μόνο τις χώρες του Νότου. Είναι μια τεράστια ευθύνη που καμία χώρα δεν μπορεί να υπομειστεί. Είναι ένα ζήτημα που αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Βλέπουμε πως η κατάσταση δημιουργεί εντάσεις μεταξύ κάποιων κρατών μελών. Συμφωνώ απολύτως με την Άγγελα Μέρκελ. Κάθε χώρα έρχεται αντιμέτωπη με την συνείδησή της και πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της. Οι δύο ηγέτες προτείνουν τη δημιουργία νέων κέντρων καταγραφής και φιλοξενίας μεταναστών σε Ελλάδα και Ιταλία και ζητούν από την Κομισιόν να αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες.